Καλημέρα. Καλημέρα. Της Τετάρτης του χαμού, καλώς να δει η αλλαγή του καιρού, γιατί χτες πνιγήκαμε και σήμερα λέει θα έχει και σήμερα θα έχει. Και αύριο. Από αύριο στρώνει, το Σαββατοκύριακο πάντως. Παρακαλώ. Καλό, με ζέστη, δηλαδή είναι αυτό που λένε ρε παιδί μου, και τώρα την Ελένη θέλω να ρωτήσω. Όλους δηλαδή, αλλά δεν υπάρχει κλίμα εκλογών, δεν ασχολείται κανείς. Δηλαδή δεν σε ρωτάει ο κόσμος αυτό το πράγμα, ποιος θα βγει πρώτος, πώς είναι η διαφορά. Έχουν όλα προεξοφληθεί. Το λέγαμε και την άλλη φορά. Αλλά όσο περνάει ο καιρός, τόσο χειρότερα είναι. Πήγαινε ο Τσίπρας χθες το βράδυ στην πλατεία Σωμάτων και ήταν τρίσκο κούκος, έτσι. Εντάξει, η πλατεία Σωμάτων γέμισε, αλλά δεν είναι αυτό το μικρή ζητούμενο. Είναι όμως, δεν είναι, όχι, είναι αυτό το ζητούμενο. Θέλω να πω ότι πέραν του εκλογικού αποτελέσματος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι στο... και ποιος θα πάει κατά καλό καιρό να αυτό ακούσει τον Τσίπρα. Αυτό είναι. Ποιος εγώ θα πάει γενικά να ακούσει τους... Εγώ έχω πιάσει και τον εαυτό μου πριν τις ευρωεκλογές, κοιτούσα τι λέγανε τους πολιτικούς αρχηγούς. Για όλους. Εγώ νομίζω ότι στην πραγματικότητα η τελευταία εβδομάδα θα είναι. Και αυτό θα το πιέσουν τα κόμματα για να. Εγώ λοιπόν, επειδή μιλούσα με κάποια στελέχη κομμάτων από αυτά που οργανώνουν την κατάσταση, καταλάβαινα την ανησυχία που υπάρχει. Και ομολογώ ότι υπάρχει ανησυχία και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Εικάζω όμως ότι στο ΣΥΡΙΖΑ ανησυχούν πιο πολύ και νομίζω δικαίως. Δηλαδή, μου λέγανε, σκέψου τώρα το καλοκαίρι, Ιούλιος, να δουλεύει ο άλλος στον τουρισμό και έχουμε τη βαριά βιομηχανία της χώρας. Όπου φεύγει από το μέρος που ψηφίζει και πάει να δουλέψει εκεί που είναι το ξενοδοχείο ή εκεί που είναι το beach bar ή οτιδήποτε. Θα φύγει κυριακάτικα, θα πάρει άδεια για να πάει να ψηφίσει. Δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε τίποτα, για πλάκα. Ή ο πιτσιρικάς που είναι στο beach bar και σερβίρει θα φύγει από όποιο νησί για να γυρίσει. Και πήγαινε το πιο απλό. Είναι με την παρέα του στην παραλία και κάνουν μπάνιο. Και το εκλογικό τμήμα είναι δίπλα. Εγώ φεύγω από αυτό. Και λέω, υπάρχει ένας κόσμος που δουλεύει. Και επειδή ο τουρισμός δεν είναι εκεί που κατάγεσαι. Είναι σε άλλα μέρη. Εντάξει, είναι και εκεί που κατάγεται. Δηλαδή στη Ρόδο τώρα, στην Κρήτη, σε μεγάλα νησιά. Ρε Λένη μου, δεν είναι έτσι. Είναι τα νέα παιδιά που πάνε, θα ξεκινήσει από τη Λαμία, από την Κατερίνα, παντού. Οπουδήποτε να πάει, όπου βρει καλή δουλειά. Άμα πας να δεις τη Ρόδο, επειδή το είπες, πόσοι δουλεύουν στον τουρισμό, πόσοι από αυτούς είναι από τη Ρόδο. Όσοι και να είναι, όλοι να πάνε. Όχι, δεν φτάνουμε τώρα. Αυτό λοιπόν, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Πάντα δημιουργεί πρόβλημα στο δεύτερο. Έτσι. Μένει να το δούμε, δεν ξέρω. Γιατί ουσιαστικά μεγαλώνει τη διαφορά χωρίς να παίρνει ψήφους ο πρώτος. Είναι άδεια που λένε και οι αρχηγοί. Καλά, εντάξει. Είναι... Πάντως το κλίμα είναι υποτονικό, σε αυτό να συμφωνήσουμε. Έτσι, είναι πάρα είναι και λογικό. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Έχει και μία λογική, γιατί ήταν και ευρωεκλογές πριν. Ναι. Εδώ και εμείς ως δημοσιογράφοι έχουμε κουραστεί, γιατί δύο μήνες είμαστε σε αυτό το πράγμα. Και προεξοφλήθηκε όλη η ιστορία. Από ψηφοδέλτια επικρατείας και. Υποτίθεται σήμερα. Κυριακή κοντή γιορτή. Ναι, μέχρι την Παρασκευή τώρα. Ποιον θα βάλει τέταρτο. Δεν έχουν. Είναι για το ΣΥΡΙΖΑ Βασιλικός. Σκουρλέτης Αξιόγλου. Ναι, αυτή που βγαίνει. Αξιόγλου Σκουρλέτης. Αξιόγλου Σκουρλέτης. Και ο τέταρτος. Εντάξει, λένε ότι μπορεί να είναι ο κύριος Φλαμπουράρης, λένε ότι μπορεί να είναι κάποιος από τη Δημάρο, ο κύριος Χατζησοκράτης. Ακόμα δεν. Θεωρώ ότι κοιτάνε. Ο Παπακώστα θα κατέβει τελικά. Σήμερα θα ανακοινωθεί. Τι? Στο νότιο τομέα. Δόξω έχει το η Κατερίνα αγωνία που θα μπορούσε. Και εμείς είχαμε αγωνία. Και εμείς είχαμε μια αγωνία. Δεν είχαμε. Επειδή είναι προοδευτική συμμαχία. Ποιο θα πρωτοβγεί σε αυτό το νότιο τομέα. Δηλαδή θα το δώσει πρόοδο. Είδα και τον άλλο που προοδεύει τη Νέα Δημοκρατία. Τον κύριο Πουλή. Πώ τον λένε, αυτόν του Άδωνη. Αυτό θα βγει γιατί το έχει κάνει την καλύτερη διαφήμιση ο Πολάκης, παιδιά. Και είναι ωραίο αυτό. Θα βγει ένας άνθρωπος που έχει εκκρεμότητες. Πάμε τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Για κακούργημα. Τι θα γίνει, πάει για να άκου μπροστά. Για το κερπνό. Κατά πάσα πιθανότητα ναι. Αλλά επειδή είναι ένα θέμα που χειρίζεται προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα το δούμε. Γιατί αυτό που μας λένε από τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι από τη στιγμή που το χειρίζεται προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει διαρρεύσει κάτι, άρα λοιπόν μένουμε σε αυτά που έχουμε. Και είναι αυτά που είχαμε πει και εμείς εδώ. Και είναι μια θέση πεζόμενη, έτσι. Βέβαια, η Πέμπτη. Γιατί υπάρχει η κυρία Ζαχαράκη που εκπρόσωπος τύπου προφανώς πρέπει να είναι σε εκλογική θέση. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι ενδιαφερόμενοι, υπάρχουν ίσως κάποιες εκπλήξεις. Θα το δούμε. Είναι πολύ πιθανό να ανακοινωθεί αύριο το ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, αύριο Πέμπτη. Τώρα τα γυρίσαμε τούμπα σήμερα με τα ελληνοτουρκικά. Τι λέτε, για να το ξεκινήσω, επειδή ακούμε και τα μέτρα που θα επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία κτλ. Να γελάμε και λίγο, έτσι. Δηλαδή, αστεία πράγματα είναι αυτά. Βαριά συμφέροντα υπάρχουν. Προφανώς
μήνυμα θέλουν να περάσουν. Ε. Μήνυμα, αλλά εντάξει. Μέχρι εκεί, διότι πολλά λεφτά από τα κράτη της Ευρώπης προς την Τουρκία, από την Τουρκία προς αυτά, ομόλογα τραπεζικά έχουν και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί σε τουρκικές τράπεζες, δηλαδή... Εν πάση περιπτώσει, πάντως όλοι θέλουν να πέσουν το ίδιο, από ό,τι φαίνεται. Ναι. Τώρα θα το καταφέρουμε. Απομακρύνεται τώρα για την ώρα το ενδεχόμενο, πλην ατυχήματος πάντα, να έχουμε κάτι χοντρό από πλευράς Τουρκίας. Δηλαδή, να πάει να χτυπήσει Καστελόριζο, για να το πω έτσι. Και δεν θα τρυπήσει το Καστελόριζο. Πρώτα θα πρέπει να πάει ένα ερευνητικό σκάφος. Έχει μια διαδικασία όλο αυτό το πράγμα. Αλλά δεν ξέρω, εσύ τι μαθαίνεις, Ελένη. Κοίταξε, θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό ότι έγινε όλη αυτή η διαδικασία και προφανώς ότι αύριο στη Σύνοδο Κορυφής το θέμα θα συζητηθεί και θα υπάρξει μία απόφαση από τη Σύνοδο Κορυφής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν δεν υπήρχε και αυτό, εντάξει, θα καθόμασταν όλοι με σταυρωμένα χέρια και θα βλέπαμε την Τουρκία να σουλατσάρει. Βάζει η Τουρκία ένα θέμα. Σου λέει, όταν έγινε στην Ουκρανία η επέμβαση, επέβαλες στη Ρωσία και οι Ρώσεις. Τώρα που είμαι μέλος σου εγώ. Η Κύπρος, ναι, το βάζει αυτό το θέμα. Και εκεί ξέρεις την κακία που λέγεται. Κακία καθόλου, δηλαδή πραγματικό. Η Ελλάδα όμως ήταν απέναντι στις κυρώσεις προς τη Ρωσία. Ναι. Άρα τώρα... Εντάξει, ο καθένας όμως σε αυτά τα... Αυτά έχει διπλωματία. Ο καθένας κοιτάει προφανώς τα συμφέροντά του. Άντε πες στη συγκεκριμένη... στον Άγγλο λοιπόν τώρα, λοιπόν, να πάει κοντά στον Τούρκο, έτσι. Στιγμή όμως, η Κύπρος με την Ελλάδα είναι μαζί. Η Κύπρος έχει σκληρύνει ακόμα περισσότερο τη θέση της, απειλούσε με βέτο κτλ. Εν πάση περιπτώσει έχει προχωρήσει, θεωρείται σημαντικό ότι θα υπάρξει στη Σύνοδο Κορυφής αυτή η καταδίκη της τουρκικής συμπεριφοράς και ότι θα υπάρξουν προειδοποίηση για μέτρα. Εν πάση περιπτώσει περιμένουμε να δούμε. Νομίζω ότι η εικόνα είναι αυτή ακριβώς. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στη Σύνοδο Κορυφής, διότι για να μην κοροϊδευόμαστε, δεν ήταν μέτρα αυτά που ανακοινώθηκαν στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων εχθές. Ήταν μια προειδοποίηση για μέτρα. Πρόθεση. Μια κίτρινη κάρτα ήταν ουσιαστικά. Ούτε καν. Ούτε το ποδόσφαιρο θα το λέγαμε παρατήρηση. Προειδοποίηση. Έτσι. Μην το ξανακάνεις. Μην το ξανακάνεις. Να κλείσουμε με την ιστορία του Στουρνάρα γιατί, για τα οικονομικά. Γιατί επιμένει. Σε όλες τις κουβέντες που κάνουμε και μας στέλνετε ερωτήματα και χθες εδώ με τον κύριο Τζανακόπουλο και την κυρία Μπακογιάννη, η οικονομία είναι το θέμα. Και οι φόροι. Και εδώ μπαίνει ένα ζήτημα. Άμα ξαφνικά έχουμε προειδοποίηση πάλι από τον Στουρνάρα, από τους Ευρωπαίους. Αυτά που η Νέα Δημοκρατία υπόσχεται θα μπορέσει να τα κάνει. Άμεσα όχι. Η άσκηση για το 19 δύσκολα θα βγει. Για το 3,5% για το πρωτογενές πλεόνασμα. Αν δεν έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα, τι έχουμε. Κόφτη. Πρέπει να βρεθεί από κάπου. Πρέπει να βρεθεί από κάπου. Είναι συμβατική υποχρέωση της χώρας. 3,5% στο τέλος του χρόνου. Που πού θα βρεθούν. Αυτό πάντως είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Έτσι, γιατί μπορεί να ανατρέψει πολλά πράγματα. Ναι. Και προσέξτε, επειδή η οικονομία είναι ένα ντόμινο. Δεν είναι η ιστορία ότι θα έχουμε 3,5% ή μπορεί να μην το πιάσουμε φέτος και θα πάμε άνετα το χρόνο. Όχι, όχι, όχι. Το φετινό φέτος, πρόβλημα φέτος. Πάει και θα το χρόνο. Θα πάμε τον Απρίλιο και θα πρέπει να βρούμε... Όχι, θέλω να πω ότι είναι ντόμινο που δεν σημαίνει ότι μια χρονιά κλείνει και τελειώνει εκεί. Έχει μια συνέχεια. Όταν πάει άσχημα μια χρονιά... Επηρεάζεται και η άλλη, όπως και το αντίστροφο. Όταν πάει καλά, επηρεάζεται και η άλλη. Πάντως τα ομόλογα συνεχίζουν και πέφτουν. Αυτό είναι το καλό. Έτσι φτάνουμε στα 2-2,5%. Ο Άγιος Μάριος. Ο Ντράγκης. Ο Ντράγκης. Είναι το μπαζούκα. Ποιος θα είναι ο διαδοχός του. Γερμανός. Σκληρό παιχνίδι. Γερμανός. Θα δούμε. Ο κύριος Ντράγκη τα έχει καταφέρει πάρα πάρα πολύ καλά. Την είδε αυτή. Που έτρεμε. Ναι. Θέλω να αυτό ήταν συγκλονιστικό. Την είδα και επειδή μου κάπου μόλις αρχίζει να τρέμει, δεν θες να το δεις άλλο. Γιατί δεν θες να το βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο. Σπαρταράει κανονικά. Εγώ έλεγα θα πέσει. Όλοι το είπαμε. Πάντως δεν τρομακτική ψυχραιμία όμως. Έκανε την παραμικρή κίνηση δηλαδή. Γερμανίδα. Κανονικά επειδή είπαμε Γερμανού. Σκέψου να λες ότι θα κάνει πίσω σε ένα θέμα. Που έχει στα πόδια της στέκει καλά. Θα σας αφήνουμε. Καλημέρα. Καλημέρα.